Κοίμησα. Επιτέλους κοιμήθηκα λίγο καλά. Και ήπια καφέ. Άπλωσα τα ρούχα γιατί χθες δεν τα άπλωσα. Οπότε τα άπλωσα τώρα. Οπότε άπλωσα τα ρούχα. Ήπια καφέ. Και σε λίγο θα κάνω μπάνιο. Θα ετοιμαστώ για να πάω να παραλάβω κάποιον αγαπημένο σας YouTuber. Κάποια, ρε, κοπέλα είναι. Α, σε μιλές, θα τους μπερδέψουμε. Οπότε ναι, θα πάω να κάνω μπάνιο, να πάω να βγάλω και το thumbnail για το χθεσινό βίντεο που είδατε, γιατί δεν το έχω βγάλει ακόμα και η ώρα είναι μία παρά. Και πρέπει να το φτιάξω και να το ανεβάσω, κατάλληλα το βίντεο είναι έτοιμο. Παιδιά, έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα μου πείτε για αυτό που σας είπα για το όνομά μου. Ελπίζω να μην ξερώσετε και τα λοιπά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήθελα να σας το κρύψω κιόλας, εντάξει, σιγά το πράγμα. Ιωάννα με λένε, δεν με λένε Άννα. Αλλά με φωνάζουν όλοι Άννα, γιατί δεν ακούω καν στο Ιωάννα, μου φαίνεται πολύ ξένο. Αυτό, πάω τώρα να κάνω μπάνιο και τα λέμε μετά. Παιδιά, ο Ιζη μόλις έφυγε, πάει να φέρει τη Μαρία, τη Miss Madden. Oh my god, είμαι τόσο ενθουσιασμένη, θα έρθει Μαρία. Και αύριο, το Κυριακάτικο, σίγουρα θα την έχετε δει καλεσμένη που την έχουμε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθει το μαράκι. Τη βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πείτε μου από κάτω αν σας αρέσει και εσάς τόσο πολύ όσο εμένα. Αυτά, τώρα πάω να τσεκάρω τα comments σας κάτω από το βίντεό μου γιατί ανέβηκε και έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι μου λέτε. Πάω! Παιδιά! Μαντέψτε ποια ήρθε στο σπίτι μας! Είσαι ποια ήρθε! Όχι! Η Μαρία! Ήρθε η Μαρία! Λοιπόν, η Μαρία Miss Madden την ξέρετε όλοι φυσικά, φυσικά. Ήρθε στο σπίτι για να κάνουμε βίντεο, παιδιά. Δεν πιστεύω να μην είδε την όμορφη μου μέρα που ήταν και η Μαρία. Σας το είπα και πριν, έτσι. 10 ώρα ανέβηκε. Θα είναι τέλειο. Περίπου 12, πηγαίνετε 12 για να είστε σίγουροι. Ανέβηκε vlog μας στο κανάλι της Μαρίας που ήρθε στο σπίτι μας. Παιδιά, τα βίντεο με τη Μαρία δεν θα ανέβουν τώρα αυτό το μήνα. Από Γενάρη, μετά το vlog μας θα ανέβουν, έτσι. Να είμαστε σίγουροι. Αυτά, παιδιά, πάμε να γυρίσουμε τα βίντεό μας. Να βρω κι εγώ τα πράγματα που πρέπει. Και τα λέμε μετά. Παιδιά, μόλις τελείωσε το βίντεο στο κανάλι του Easy μαζί με τη Μαρία, η Miss Madden, ανοίξαν ιαπωνικό κουτί και εγώ τρελαίνομαι για αυτές εδώ τις καραμελίτσες. Τις μοβ κιόλας που δεν αρέσει ούτε στη Μαρία ούτε στον Easy. Τρελαίνομαι, είναι πάρα πολύ ωραίες. Και τώρα πάμε να κάνουμε κάτι στο κανάλι της Μαρίας. Δεν σας λέω τι είναι, μυστικό. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τελειώσαμε ένα βίντεο με τη Μαρία και τον Easy στο κανάλι της Μαρίας. Είναι με DIY ιαπωνέζικα. Καθόλου successful. Μη μου βάζει ρε Σίζη, μου χαλάς το μαλλί. Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί μου. Τον έχω πρίξει τον Ίζη όλη την ώρα για αυτό συζητάω. Τι να κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το μεταξύ, μ' αρέσει ακόμα περισσότερο ότι σας αρέσει και τρελαίνομαι. Το μεταξύ, διάβασα κάποια σχόλιά σας γι' αυτό το ότι είχα άγχος για το όνομά μου κτλ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που το πήρατε έτσι θερμά. Γιατί εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε ανθρώπους που σου λένε χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Να λες ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν γιορτάζω. Εμένα δηλαδή δεν ξέρω πώς θα μου φαινότανε. Οπότε ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε βίντεο για το κανάλι μου και για το κανάλι της Μαρίας που θα ανέβει αρχές Ιανουαρίου. Οπότε να το περιμένετε, μην το ξεχάσετε. Πάω να ετοιμαστώ, να ξεκινήσουμε. Μόλις τελειώσαμε με τη Μαρία τα δύο βίντεο για τα κανάλια μας που θα ανέβουν το Γενάρη. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε κουράσει σήμερα. Και τώρα θα γυρίσουμε το Κυριακάτικο που θα το έχετε ήδη δει στο κανάλι του Easy. Αύριο το πρωί δηλαδή. Και αυτά, μετά θα πάμε να φάμε γιατί πεινάμε. Πεινάμε. Εγώ έφαγα, χέστε. Ο Easy έτρωγε την ώρα που εμείς γυρνούσαμε βίντεο και έκανε φασαρία. Πόσο χαζό. Πεινάμε, πεινάμε, θέλουμε να φάμε. Αυτά. Πάμε τώρα να γυρίσουμε τις Κυριακές. Λοιπόν, παιδιά, μόλις γυρίσαμε το γύρισμα της Κυριακάτικης εκπομπής. Μαρία, καλό. Ήτανε τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Την είχαμε βάλει στη μέση τη Μαρία, το είδατε φυσικά. Εντάξει. Τέλεια. Μόνο ο Ιζη μιλούσε. Μαρία, πες, μιλάει πολύ. Μιλάει πάρα πολύ. Δεν μιλάω! Πάρα πολύ μιλάς. Παρά μιλάς βασικά. Και τώρα η Μαρία δυστυχώς θα φύγει, ρε παιδιά. Θέλει να φύγει. Δεν θέλω! Έχει πάει αργά, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω. Ναι, πήγε αργά. Καθίσαμε εδώ πέρα, τραβήξαμε 45 βίντεο. Και τώρα πρέπει να φύγει.
Και εγώ τη λέω, κάτσε να φάμε. Γιατί ο Ιζη εδώ πέρα καλά έφαγε μόνος του. Εμάς δεν μας κάλεσε. Και θέλει να φύγει. Όχι, θέλει. Αλλιώς θα καθόταν όλο το βράδυ εδώ. Ψέματα λέει. Κάτσε. Είναι αργά. Πρέπει να πάω και σπίτι μου. Κάτσε να κάνεις editing εδώ στο iMac του Ιζη. Έχουμε και edit, ήταν καλό. Έχουμε και αυτό. Οπότε, παιδιά, τα λέμε σε λιγάκι. Σε πολύ λιγάκι που θα φύγει η Μαρία. Πάω να δω τι θα κάνουμε εδώ πέρα με την κατάσταση του Ιζη. Ξέρετε τι εννοώ. Now let me start things when you are light. Παιδιά, ήρθαμε να αφήσουμε τη Μαρία στο σταθμό για να πάρει το τρένο και να πάει σπίτι της. Κάνει κρύο. Μαρία, τι έχεις να δηλώσεις? Είμαι και εγώ. Πέρασα τέλεια, αλλά κάνει κρύο. Κάνει κρύο, όντως. Ναι, πάει. Δεν σου μυρίζει αυτή η εθαλόμη. Τι να μου μυρίζει? Αυτό το τζακιού. Αλλά θα ήθελα να έχω ένα τζάκι. Η αλήθεια είναι. Συγγνώμη, την ομίχλη αυτή εδώ δεν τη βλέπεις? Είναι από το κρύο. Μόνο ή τα μυρίζει, Άννα, μόνο. Παιδιά, θα έχω τρελή στο τέλο. Η Μαρία φεύγει. Εμείς μένουμε. Πάω μαζί με τη Μαρία, γεια. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Στη σκηνή. Ποιο κάνει editing τώρα, παιδιά? Εσύ. Κι εγώ το γύρω μου. Παιδιά, μόλις αφήσαμε τη Μαρία και τώρα πάμε μια βόλτα με τον Ιζη. Γιατί όλη μέρα είμαστε στο σπίτι και κάναμε βίντεο. Ίσως δεν έχω κάνει πολλά πλάνα για αυτό το vlog μας, γιατί πραγματικά όλη μέρα κάναμε βίντεο με τη Μαρία. Γυρίσαμε 5 βίντεο. 5. 5 βίντεο, παιδιά. 5 ολόκληρα. Μην μου τζώνεις τους συνδρομητές μου. Συγγνώμη, συνδρομητές της Άννας. Οπότε ναι, τώρα πάμε μια βόλτα. Μετά πάμε σπίτι να φάμε, γιατί πεινάω. Και ο Ιζη. Έλα, ρε Ιζη. Και αυτά τα λέμε σπίτι, παιδιά. Ανούλα, εδώ πέρα λοιπόν, θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα που καθόμαστε, τώρα χαλαρώνουμε, που πήγαμε να με. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, πώς αισθάνεσαι που έκανες το πρώτο σου collab στην ουσία? Γιατί ναι, έχουμε κάνει μαζί βίντεο, αλλά okay. Έκανες τώρα το πρώτο σου collab, κανονικό collab σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενη και είμαι χαρούμενη που το έκανα το πρώτο με τη Μαρία, να σου πω την αλήθεια. Ναι, σε ποιο παρθένιες η Μαρία? Γιατί τη Μαρία τη βλέπω πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, από τότε που πρωτοξεκίνησε κιόλας νομίζω. Γιατί θυμάμαι ότι ήμουν φοιτήτρια και έβλεπα τα πρώτα της βίντεο. Τι το έχεις πει? Όχι, τώρα το μαθαίνεις. Μαρία, τώρα το μαθαίνεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε τουλάχιστον με τη Μαρία. Εν τω μεταξύ, ποιος θα το πίστευε ότι όταν θα βλέπω εγώ τα βίντεο της μετά από χρόνια, ας πούμε, θα κάναμε το πρώτο μας, το πρώτο μου βασικά κολλάβο μαζί με τη Μαρία. Κομπλέ. Εσύ πώς μας είδες? Εγώ σας είδα πάρα πολύ κομπλέ. Λοιπόν, ελπίζω να αρέσει όλο το κοινό σου. Πιστεύω θα αρέσει. Ναι, είναι ενδιαφέρον βίντεο, πιστεύω. Βεβαίως τα βίντεο που κάνω εγώ με τη Μαρία είναι πολύ καλύτερα, προφανώς. Μαζί τα κάναμε, ήμασταν και τρεις, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Εντάξει, έχεις ένα πολύ. Άννα, σταμάτα να έχεις δίκιο όλη την ώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Κρατάει σπαστικό αυτό το πράγμα, Νούλα. Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή φοράω εγώ τη ζακέτα του Ιζη, την πιο ζεστή, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Εγώ κρυώνω πάρα πολύ. Και ο Ιζη φοράει μια λεπτούλα ζακετούλα εδώ πέρα. Δεν κρυώνω. Δεν κάνει κρύο, Άννα. Σόρπι το λέω. Δεν μπορώ. Μετά από αυτή τη ζακέτα σκέφτομαι να πάρω ένα πάπλο μου από πάνω, ρε παιδιά. Το προβατάκι εδώ πέρα, το δείξες. Να το, να το, προβατάκι. Γι' αυτό το φοράω όλη την ώρα. Το έχω πάει από το Εδιμβούργο αυτό. Είναι πολύ κομπλέ ρούχο, ρε παιδάκι. Όταν, άμα πάμε ποτέ, να μου πάρεις ένα. Ένα πρόβατο. Ένα πρόβατο να σου πάρω. Ένα πρόβατο. Εν τω μεταξύ, Ιουλία, ξέρετε όλη την Ιουλία με τα extensive λεφαρίδα, τέλος ρε Ζήζη. Γαμάει. Μου έδειξε μία πιτζάμα η οποία είναι τελείως ολόσωμη, αλλά μιλάμε κουβέρτα πιτζάμα. Δεν είναι απλά αυτά ουάντζι που φοράει ο Ιζή. Λέω, δεν σου πάει καθόλου. Πού πάει. Μου θυμίζει το Σταρόβα. Παιδιά, πείτε λίγο από κάτω, δεν σας θυμίζει το Σταρόβα. Βάλτε λίγο. Θέλω να δω πάλι. Oh my god, είσαι ίδιος ο Σταρόβας. God damn it. Παιδιά, γράψτε μου από κάτω αν σας θυμίζει το Δημήτρη Σταρόβα, πραγματικά είναι ίδιος. Τώρα θα κλείσω αυτό το vlog για να ξεκινήσω το editing. Πέρασα πάρα πολύ ώρα με τη Μαρία. Μαράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
και περάσαμε πολύ ωραία. Ελπίζω, παιδιά, να πήγατε να τσεκάρατε την Κυριακάτικη εκπομπή που είχαμε και τη Μαρία μαζί μας. Και στις 12 η ώρα να τσεκάρατε το vlog μας της, το οποίο ανέβηκε. Είμαι και εγώ μέσα και ο Ίζη. Τρέχω για να ανεβάσω και το βίντεο. Και τα λέμε αύριο, παιδιά. Φιλάκια πολλά.